ανέπτυξαν μια απλή μέθοδο διάγνωσης του Αλτσχάιμερ με τρεις που βασίζεται σε τρεις ερωτήσεις. Οι Ιάπωνες επιστήμονες ανέπτυξαν μια καινοτόμο μέθοδο για την έγκαιρη διάγνωση της νόσης του Αλτσχάιμερ, βασισμένη σε τρεις απλές ερωτήσεις. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ανίχνευση της ασθένειας στα αρχικά στάδια, βοηθώντας την πρόληψη και θεραπεία της. Οι ερωτήσεις είναι: η πρώτη, υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί αυτή τη στιγμή; Η δεύτερη, τι στη ζωή σου φέρνει χαρά; Και η τρίτη, ποια γεγονότα τους τελευταίους 3 μήνες θυμάστε περισσότερο; Η ανάλυση των απαντήσεων μπορεί να αποκαλύψει ενδείξεις γνωστικής εξασθένησης. Με αρνητική απάντηση στην πρώτη ερώτηση και λεπτομερή απάντηση στη δεύτερη, σε συνδυασμό με δυσκολίες στην ανάπτυξη πρόσφατων γεγονότων, να σηματοδοτούν αυξημένο κίνδυνο Αλτσχάιμερ. Ενώ οι Ιάπωνες επιστήμονες είναι γνωστοί για τις καινοτόμες τους μεθόδους, φαίνεται ότι αυτή τη φορά έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, μετατρέποντας τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ σε ένα παιχνίδι μνήμης και ευτυχίας. Αναρωτιέμαι αν η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση μπορεί να είναι απλά παγωτό. Και φαντάζομαι την αμηχανία όταν κάποιος προσπαθεί να θυμηθεί τι έκανε τους τελευταίους 3 μήνες και το μόνο που του έρχεται στο μυαλό είναι το binge watching μια σειρά στο Netflix. Αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να μην είναι πανάκια, αλλά σίγουρα προσφέρουν μια νέα προοπτική στην πρόληψη και θεραπεία της νόσου. Αυτές οι ερωτήσεις λειτουργούν σαν είδος κοινωνικού λογισμικού αναγνώριση προβλημάτων, σχεδιασμένο να εντοπίζει τις αναμνηστικές τρύπες πριν ακόμα αυτές γίνουν εμφανείς. Σκεφτείτε το σαν ένα προχωρημένο τεστ αντίληψης, όπου η απάντηση στο τι σε ενοχλεί μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα από το αν ξεχάσατε να πάρετε το παγωτό σας από το ψυγείο. Και αν η απάντηση στο τι σου φέρνει χαρά είναι η ησυχία του σπιτιού όταν τα παιδιά κοιμούνται, τότε ίσως απλά είστε γονιός. Όσο για την τρίτη ερώτηση, αν θυμάστε μόνο τις σειρές που είδατε και όχι τις ημερομηνίες που τις είδατε, μην ανησυχείτε, είναι απλά σύγχρονος πολιτισμός. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι ένας πραγματικός game changer στην πρώιμη διάγνωση της νόσης του Αλτσχάιμερ. Σκεφτείτε το σαν ένα πολύ προσωπικό quiz, όπου οι απαντήσεις δεν κερδίζουν βραβεία, αλλά προσφέρουν μια πολύτιμη ματιά στην κατάσταση της μνήμης κάποιου. Μια απλή απάντηση στο τι σε ενοχλεί μπορεί να αποκαλύψει αν η λύθη έχει αρχίσει να παίζει κρυφτό με τις αναμνήσεις. Και αν η απάντηση στο τι σου φέρνει χαρά είναι πιο δύσκολη από το να βρεις κάλτσες που ταιριάζουν, τότε ίσως είναι καιρός για μια πιο σοβαρή συζήτηση με τον γιατρό. Οι παραδοσιακές μέθοδοι διάγνωσης της νόσου Αλτσχάιμερ είναι σαν να το προσπαθείς να λύσεις ένα γρίφο με τα μάτια δεμένα. Ξεκινούν με μια συνέντευξη όπου ο γιατρός προσπαθεί να καταλάβει το ιστορικό του ασθενούς σαν να παίζει ένα παιχνίδι 20 ερωτήσεων. Μετά έρχονται εξετάσεις αίματος όπου αναζητούνται στοιχεία σαν detective σε αστυνομικό θρίλερ. Και τέλος σε τεχνικές απεικόνες του εγκεφάλου που είναι σαν να κοιτάς μέσα από ένα μαγικό κρυστάλλο για να δεις τι συμβαίνει στο μυστηριώδης εσωτερικό. Φυσικά η νόσος Αλτσχάιμερ δεν περιορίζεται μόνο στη μνήμη. Είναι σαν ένας κακός θεατρικός παραγωγός που αλλάζει το σενάριο χωρίς να σε ενημερώσει. Πέρα από την απώλεια μνήμης, οι ασθενείς μπορεί να βιώσουν δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων, σύγχυση σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο, αλλαγές στην όραση και τη χωρική αντίληψη, μειωμένη κρίση και απόσυρση από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Είναι σαν να παίζεις ένα παιχνίδι μονόπολη, όπου ξαφνικά όλα τα κτίρια και οι δρόμοι αλλάζουν θέση και εσύ προσπαθείς ακόμα να βρεις την ηλεκτρική εταιρεία. Και αν αρχίσεις να χάνεις τα πράγματα και δεν μπορείς να θυμηθείς πού τα έβαλες, μην ανησυχείς, δεν είναι το παιχνίδι κρυφτό, είναι απλά η Αλτσχάιμερ που κάνει τα δικά της τρίκ. Βοηθώντας κάποιον με νόσο Αλτσχάιμερ, είναι σαν να είσαι σκηνοθέτης μιας παράστασης όπου οι ηθοποιοί ξεχνούν το σενάριο. Πρώτα γίνεσαι ειδικό στην τέχνη της υπομονής. Μετά δημιουργείς μια ρουτίνα που θα έκανε περήφανο και το πιο αυστηρό στρατιωτικό διοικητή. Και τέλος μετατρέπεις το σπίτι σε ένα φρούριο ασφαλείας, όπου ακόμα και οι καναπέδες έχουν τη δική τους ζώνη ασφαλείας.
και αν η επικοινωνία γίνεται δύσκολη, δοκίμασε να μιλήσεις με τη γλώσσα της αγάπης, η οποία, ας είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές μπορεί να είναι απλά μια καλή αγκαλιά. Όταν η άνοια προχωρήσει, είναι σαν να προσπαθείς να παίξεις τάβι χωρίς ζάρια. Δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Ειδικοί όπως νευρολόγοι και γυρίατροι μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια, ενώ υπάρχουν και γραμμές βοήθειας και οργανώσεις που παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη. Μην ξεχνάς, η φροντίδα για κάποιον με προχωρημένη άνοια είναι σαν να κάνεις ζογκλερικά με αυγά. Απαιτεί υπομονή, ακρίβεια και πολύ αγάπη. Και αν όλα αυτά ακούγονται σαν ένας ακατανόητος χορός, μην ανησυχείς. Υπάρχουν πολλοί που μπορούν να σε βοηθήσουν στα βήματα. Νέα λοιπόν μέθοδος διάγνωσης. Οι Άπωνες επιστήμονες ανέπτυξαν μια μέθοδο για την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου του Αλτσχάιμερ χρησιμοποιώντας τρεις απλές ερωτήσεις. Ερωτήσεις διάγνωσης. Οι ερωτήσεις είναι: υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί αυτή τη στιγμή? Η δεύτερη: τι στη ζωή σου φέρνει χαρά και ποια γεγονότα τους τελευταίους τρεις μήνες θυμάστε περισσότερο? Τα αποτελέσματα της μελέτης, η ανάλυση των απαντήσεων, έδειξε ότι οι συγκεκριμένες απαντήσεις μπορεί να σηματοδοτούν αυξημένο κίνδυνο Αλτσχάιμερ. Σημαντικό εργαλείο, αυτή η μέθοδος μπορεί να γίνει σημαντικό εργαλείο στην έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη της νόσου. Η νέα μέθοδος διάγνωσης της νόσου Αλτσχάιμερ που αναπτύχθηκε από Ιάπωνες επιστήμονες βασίζεται στις τρεις αυτές απλές ερωτήσεις που μπορούν να ανιχνεύσουν πρώιμα σημάδια της νόσου. Η ανάλυση των απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να αποκαλύψει συγκεκριμένα μοτίβα που σχετίζονται με την έναρξη της νόσου Αλτσχάιμερ. Αυτή η μέθοδος είναι σημαντική γιατί επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση, η οποία είναι κρίσιμη για την καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων και την παροχή κατάλληλης υποστήριξης στους ασθενείς. Επιπλέον, η νέα μέθοδος είναι απλή και μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα καθιστώντας την ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση της νόσου. Η μελέτη για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου Alzheimer δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Alzheimer Research and Therapy. Οι ερευνητές ανέπτυξαν μια μέθοδο που βασίζεται σε τρεις απλές ερωτήσεις για την ανίχνευση της νόσου στα αρχικά στάδια. Οι απαντήσεις που μπορεί να σηματοδοτούν πιθανή νόσο Alzheimer περιλαμβάνουν: πρώτον, ασάφεια ή δυσκολία στην έκφραση. Απαντήσεις που είναι ασαφείς ή δείχνουν δυσκολία στην έκφραση σκέψεων. Δεύτερον, απώλεια μνήμης. Δυσκολία να θυμηθούν πρόσφατα γεγονότα ή να δώσουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Τρίτον, αλλαγές στη διάθεση. Απαντήσεις που δείχνουν αλλαγές στη διάθεση ή συναισθηματική αστάθεια. Τέταρτον, έλλειψη ενδιαφέροντος. Απαντήσεις που δείχνουν έλλειψη ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που παλαιότερα απολάμβαναν. Αυτά τα μοτίβα στις απαντήσεις μπορεί να είναι ενδείξεις πρώιμων σταδίων της νόσου Αλτσχάιμερ και να βοηθήσουν την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση. Προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία για την νόσο Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν όμως θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Αυτές περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της μνήμης και της σκέψης, καθώς και στη διαχείριση των συμπτωμάτων όπως η κατάθλιψη και το άγχος. Δεύτερον, μη φαρμακευτικές επεμβάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν γνωστική θεραπεία, φυσιοθεραπεία και δραστηριότητες που ενισχύουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ψυχική ευεξία. Και τρίτον, υποστήριξη και φροντίδα. Υποστήριξη από οικογένεια, φίλους και επαγγελματίες υγείας είναι κρίσιμη για τη διαχείριση της νόσου. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη φροντίδα μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στην ποιότητα ζωής των ατόμων με Αλτσχάιμερ. Η πρόληψη της νόσου μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός υγιεινού τρόπου ζωής και της φροντίδας ψυχικής και σωματικής υγείας. Στην πρόληψη της νόσου μπορεί να βοηθήσει η υγιεινή διατροφή. Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, ολική σάλιση και υγιεινά λίπη, όπως η μεσογειακή διατροφή. Η σωματική άσκηση, τακτική άσκηση μπορεί να βελτιώσει την καρδιαγγειακή υγεία και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ.
η πνευματική δραστηριότητα. Να διατηρούμε το μυαλό μας ενεργό με δραστηριότητες όπως το διάβασμα, τα παζλ και η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Η κοινωνική αλληλεπίδραση, η διατήρηση κοινωνικών σχέσεων και συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη. Η διαχείριση του στρες. Να βρούμε τρόπους να μειώσουμε το στρες όπως γιόγκα, διαλογισμός ή άλλες χαλαρωτικές δραστηριότητες. Καλή ποιότητα ύπνου. Να κοιμόμαστε αρκετά και να έχουμε σταθερό κύκλο ύπνου. Αποφυγή καπνίσματος και υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Αυτές οι συνήθειες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Στην έρευνα θέτουν στους συμμετέχοντες τις ακόλουθες ερωτήσεις. Πρώτη, υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί αυτή τη στιγμή. Δεύτερη, τι στη ζωή σου φέρνει χαρά. Τρίτη, ποια γεγονότα τους τελευταίους 3 μήνες θυμάσαι περισσότερο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης έδειξε ότι οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μπορούν να αποκαλύψουν σημαντικές ενδείξεις για την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Συγκεκριμένα, η αρνητική απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Μια απάντηση που δείχνει ότι ο συμμετέχον δεν έχει κάτι που τον ενοχλεί, μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη συναισθηματικής αντίδρασης ή αδιαφορία που είναι συχνά σημάδια γνωστικής εξασθένησης. Μια αρνητική απάντηση στην ερώτηση «Υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί αυτή τη στιγμή» μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη συναισθηματικής αντίδρασης ή αδιαφορία, σημάδια συχνά γνωστικής εξασθένησης. Αυτή η απάντηση σε συνδυασμό με άλλες ενδείξεις από τις υπόλοιπες ερωτήσεις μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να εντοπίσουν πρώιμα σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ. Λεπτομερής απάντηση στη δεύτερη ερώτηση. Μια απάντηση που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το τι φέρνει χαρά στη ζωή του συμμετέχοντα μπορεί να δείχνει διατήρηση της συναισθηματικής και κοινωνικής λειτουργίας, κάτι που είναι θετικό σημάδι. Δυσκολία στην ανάμνηση πρόσφατων γεγονότων. Αν ο συμμετέχον δυσκολεύεται να θυμηθεί πρόσφατα γεγονότα ή δίνει ασαφείς απαντήσεις, αυτό μπορεί να είναι ένδειξη πρώιμου σταδίου νόσου Αλτσχάιμερ. Συνδυάζοντας αυτές τις απαντήσεις, οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν άτομα που ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για την ασθένεια και να προτείνουν περαιτέρω αξιολόγηση παρέμβαση. Αυτή η μέθοδος είναι απλή και μη επεμβατική, καθιστώντας την πολύτιμο εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη της νόσου.